Μαζί σας. Πάντως, κυρίες και κύριοι, οι πιέσεις στην Αθήνα αναμένεται να κλιμακωθούν στην σημερινή Σύνοδο Κορυφής απόψε. Και ως προς αυτό, ήταν ενδεικτικές και οι δηλώσεις που έκαναν πολλοί ηγέτες προσερχόμενοι. Σύντομο, αμήχανο, αλλά και ενδεικτικό του κλίματος ήταν, όπως είδαμε, το πρώτο τετ-α-τετ του Έλληνα Πρωθυπουργού με την Γερμανίδα Καγκελάριο. Στην Παρθενική του Σύνοδο Κορυφής, με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, ο Αλέξης Τσίπρας σφίγγει για πρώτη φορά το χέρι της Άγγελα Μέρκελ. Ο διάλογος μεταξύ των δύο ηγετών, αν και σύντομος, είναι ενδεικτικός. Συγχαρητήρια για την εκλογή σου. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία, αν και με δυσκολίες. Το ελπίζω. Αμέσως μετά τον σύντομο χαιρετισμό με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε για λίγα λεπτά με τον Φρανσουά Ολάντ. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην Σύνοδο Κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στον απόϊχο του άκαρπου Eurogroup της Τετάρτης, αποτυπώνει τη βούληση της κυβέρνησης να επιτευχθούν συνενέσεις με τους εταίρους ώστε να υπάρξει αμοιβαία επωφελή συμφωνία με ταυτόχρονη ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης αλλά και με την υλοποίηση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Τα χαμόγελα μέσα στην αίθουσα που διεξήχθη η Σύνοδος κυριαρχούσαν. Ωστόσο, οι περισσότεροι επικεφαλείς κρατών τόνιζαν κατά την προσέλευσή τους, με φανερή ανησυχία, ότι θα πρέπει σύντομα να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης. Ενδεικτική ήταν η τοποθέτηση του David Cameron. I'll be saying that what is required between Greece and the Eurozone is not a standoff but a solution. Now the British economy is growing and succeeding, but we are affected by the situation on the European continent and the longer this standoff goes on, the worse potentially that could be for Britain. Περισσότερο σκληρός εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός της Φιλανδίας, που διαπίστωσε ότι οι διαβουλεύσεις είναι στο σημείο μηδέν. Well, I think time is running out. He is to try to find a continuation of the program post-February, but that entails structural reform. So in many ways we are in square one. I think in the past five years we've done everything we possibly can to keep Greece in the Eurozone and will continue to do that. But commitments are commitments and we must all stick to them. Πιο συνενετικός εμφανίστηκε ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός. This is the first opportunity we've all had to listen to the Greek Prime Minister, and the European Council is willing to work with the Greek government within certain constraints to work out opportunities for the government of Greece and the people of Greece. Ο Πρωθυπουργός πριν την έναρξη της Συνόδου συναντήθηκε με τον Βέλγο ομολογό του Σαρλ Μισελ. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι το μείγμα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα έτη θα πρέπει να αλλάξει, ενώ εξέφρασε τη βούληση της κυβέρνησής του να προχωρήσει σε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε εκείνες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που μέχρι χθες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν την πολιτική βούληση να προωθήσουν. Τώρα είναι η ώρα να χτυπήσουμε αποφασιστικά τη φοροδιαφυγή, την φοροαποφυγή, το πελατειακό κράτος, τις σχέσεις διαφθοράς με την οικονομική ολιγαρχία. Ο περιορισμός των ελλειμμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται και από πολιτικές επενδύσεων προκειμένου να δημιουργηθούν ξανά συνθήκες ανάπτυξης στην Ευρώπη, υποστήριξε ο κύριος Μισελ.